Λογικά είναι αυτά. Δεν γίνεται πάντα να πηγαίνουν όλα τέλεια. Κάνουμε και λάθη, αλλά το διορθώσαμε. Από εδώ και πέρα, τι μπορούμε πραγματικά να περιμένουμε από εσάς, γιατί φέτος, συγγνώμη για την έκφραση, πηγαίνετε τρένο. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε τρένο. Προσπαθούμε πάρα πολύ. Δουλεύουμε καθημερινά με τα κορίτσια και με τον προπονητή. Και ελπίζουμε για κάτι ένα πολύ πολύ καλό αποτέλεσμα. Μπαίνετε στην διαδικασία αγώνων πιο δύσκολο πλέον για να διεκδικήσετε άνοδο στην Volley League, έτσι. Ναι, ελπίζουμε να είμαστε του χρόνου pre-league, έστω να τερματίσουμε σε μια πολύ καλή θέση όπως είμαστε τώρα και να πάνε όλα καλά. Εκπληκτικό το παιχνίδι και σήμερα. Παρ' όλα αυτά είδαμε ένα δύσκολο τρίτο σετ. Ξεκινήσατε πάρα πολύ χαλαρά. Τα δώσατε στη συνέχεια όλα και πήρατε το θετικό αποτέλεσμα. Ναι, ισχύει. Κάναμε κάποια μικρολαθάκια. Αλλά παρ' όλα αυτά μείναμε στο παιχνίδι, δώσαμε και εν τέλει το πήραμε. Φέτος ο φιλαθλητικός της Πρέβα σας έχει κάνει μια εξαιρετική πορεία. Δεν υπάρχει κάποια ομάδα να σας χτυπήσει και να πάρει νίκη. Ναι, αυτό ισχύει. Έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία. Ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι. Είναι όλα τα κορίτσια καινούρια, δηλαδή είναι από εδώ, από τον τόπο, από την Ήπειρο. Και έχουμε κάνει πάρα πολύ προσπάθεια. Από εδώ και πέρα τι μπορούμε να περιμένουμε πραγματικά από εσάς? Εμείς θα δώσουμε το καλύτερο που μπορούμε. Ευχόμαστε και εσείς να μας στηρίζετε και να έρχεστε στους αγώνες. Όνειρα, φιλοδοξίες, τι έχουμε. Έχουμε άνοδο. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο σίγουρα. Αυτή η ομάδα πρώτα απ' όλα είναι μια οικογένεια. Οι παίχτρες, όλα τα κορίτσια είναι η μία καλύτερα από την άλλη σαν χαρακτήρες. Η προπόνηση που γίνεται είναι σε επαγγελματικό επίπεδο. Ειλικρινά είναι σε επαγγελματικό επίπεδο. Παιδιά, συγκρίνεται με Α1 κατηγορία προπόνηση και αυτό φαίνεται και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Η διοίκηση είναι κοντά στα προβλήματα της ομάδος, λύνει τα προβλήματα της ομάδος πριν να δημιουργηθούν και αυτό εμφανίζεται και μέσα στο γήπεδο. Προπονητής, προπονητικό επιτελείο, αθλήτερες είναι ελεύθερες και φαίνεται αυτό που κάνουν μέσα στο γήπεδο. Η ομάδα φοβάμαι, λέω. Δεν έχει ταβάνι. Κάθε φορά θα εμφανίζεται και καλύτερη. Κύριε Κοστούλα, κρυφός στόχος της διοίκησης, του προπονητικού team αλλά και των παικτριών είναι η άνοδος στην πιο πάνω κατηγορία, την pre-league, έτσι. Μπορεί η Πρέβεζα να σηκώσει μια τέτοια κατηγορία? Αυτό είναι μια μεγάλη προσπάθεια που πρέπει να γίνει από όλους. Πρέπει αυτή η ομάδα να βοηθηθεί. Να βοηθηθεί και οικονομικά από την πόλη, από τους φορείς. Πρέπει να βοηθηθεί και οργανωτικά. Όλοι πρέπει να βοηθήσουμε. Είναι φανερό ότι η ομάδα αυτή πρέπει να υπερβεί τις δυνάμεις της για να πάει παρακάτω. Αν σας ζητούσα να μου πείτε πού αφιερώνετε τη σημερινή σας νίκη, πού θα την αφιερώνατε? Εγώ θα έλεγα η νίκη είναι των κοριτσιών και του προπονητικού επιτελείου. Θα ήθελα όμως να την αφιερώσω και στο Βασίλη τον Τζουμάνι. Ο οποίος είναι στρατιώτης, έτσι. Ναι. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.